Σήμερα, φίλοι μου, να μάθετε πώς μόνοι σας μπορείτε πολύ γρήγορα να δώσετε τόνο σε φρεσκάδα, σε χαλαρή και άτονη επιδερμίδα. Μάσκα που να φτιάξουμε σήμερα μειώνει τις ρετίδες. Την ώρα που στεγνώνει έχει λήφτην δράση, μειώνει πρίξιμο. Και την ώρα που ξεπλένουμε μάσκα καθαρίζει πολύ απαλά την επιδερμίδα, αφαιρεί νεκρά κύτταρα. Αυτό βοηθάει να παράγει επιδερμίδα, καινούρια κύτταρα και έτσι η επιδερμίδα ανανεώνεται. Για σημερινή μάσκα, φίλοι μου, να χρειαστούμε κρόκο του αυγού. Ξέρω ότι στους αρκετούς από εσάς δεν αρέσει αυτή η μυρωδιά, ούτε σε μένα μου αρέσει, αλλά τι να κάνεις, είναι ένα φανταστικό υλικό για την επιδερμίδα μας. Χρειαζόμαστε μόνο το κρόκο. Εννοείται ότι πλένετε το αυγουλάκι σας πριν να το χρησιμοποιήσετε. Μου έχει γλιστρήσει, δεν πειράζει, να το μαζέψω αμέσως. Αυτό βάζω στο ψυγείο και μπορώ να χρησιμοποιήσω αργότερα ή για την ομελέτα ή για κάποια μάσκα. Όπως είπα, κρόκος του αυγού τρέφει την επιδερμίδα την ώρα που στεγνώνει, έχει λήφτην αποτέλεσμα, μαλακώνει την επιδερμίδα, την κάνει πιο απαλή, αλλοιώνει τις ρητίδες, αφαιρεί την ξηρότητα. Δεύτερο συστατικό που να χρειαστούμε σήμερα είναι σόδα. Σόδα είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι για να καθαρίζουμε την επιδερμίδα, να αφαιρέσουμε νεκρά κύτταρα. Αυτό αυτόματα αυξάνει παραγωγή καινούριων κυττάρων. Επίσης, σόδα βοηθάει να αφαιρέσουμε κοιλίδες της ηλικίας. Να χρειαστούμε μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Έτσι. Επίσης χρειαζόμαστε λίγο αλάτι. Αλάτι δίνει τόνωση στην επιδερμίδα. Στη μύτη του κουταλιού βάζουμε αλατάκι. Κάπως έτσι. Και τώρα να ανακατέψω πάρα πολύ καλά για να διαλυθούν σόδα και αλάτι. Επίσης στη μάσκα να βάλω βιταμίνη Ε. Χωρίς αυτή η βιταμίνη η επιδερμίδα μας γίνεται χαλαρή, φαμπή, γυρνάει πολύ πιο γρήγορα. Αν έχετε βιταμίνη Ε σε κάψουλες να βάλετε 2 καψούλες. Αν έχετε σε μπουκαλάκι να βάλετε 5 σταγόνες. Άλλες 2 σταγονίτσες. Επίσης να βάλω και 5 σταγόνες βιταμίνη Α. Ξέρουμε ότι αυτές 2 βιταμίνες είναι βασικές για να έχουμε όμορφη, λία και σφριγγυλή επιδερμίδα χωρίς ρητίδες. Πέντε σταγόνες και βιταμίνη Α. Επίσης χρειαζόμαστε λιπαρό γιαούρτι. Όσο πιο λιπαρό γιαούρτι έχετε, τόσο καλύτερα. Εγώ έχω γιαούρτι 5%. Βάζω μέσα μισό κουταλάκι γλυκού. Έτσι. Και πάλι ανακατεύω καλά για να ενωθούν όλα τα συστατικά
πάρα πολύ καλά. Όσο πιο καλά να ενωθούν, τόσο πιο καλή δράση να έχει η μάσκα. Αν έχετε αρκετές καφέ κυλίδες ή θέλετε να έχει μάσκα και λευκαντική δράση, τότε βάλετε μέσα στη μάσκα και 1 με 2 σταγόνες εφήριο ήλιο λιμονιού. Εγώ να βάλω 1 σταγονίτσα. Μάσκα μετά έχει και πιο ωραία. Ωραία. 1 σταγόνα. Μάσκα μετά έχει και πιο ωραία μυρωδιά και έτσι δεν μυρίζει κρόκος τόσο έντονα. Και η μάσκα μας, φίλοι μου, είναι έτοιμη. Μάσκα ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας. Καλό είναι στην αρχή να την κάνετε 3 συνεχόμενες μέρες και έτσι γρήγορα να δείτε πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάσκα ταιριάζει πολύ στα μεγάλα κορίτσια, κορίτσια που έχουν αρκετά προβλήματα, έχουν άτονη χαλαρή επιδερμίδα, αλλά καλό είναι να την κάνετε και πριν να εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα. Γενικά για να προλάβετε εμφάνιση ρητίνων και καφέ κυλίδων, καλό είναι να κάνετε αυτή η μάσκα 2 φορές την εβδομάδα. Αν σας έχει μείνει μάσκα, μπορείτε να βάλετε μάσκα στο καθαρό βαζάκι με καπάκι και να την διατηρήσετε μέχρι 5 μέρες στο ψυγείο. Βάζουμε τη μάσκα στο καθαρό πρόσωπο και στο ντεκολτέ. Βάζουμε για 20-25 λεπτά. Για να μπορείτε να βάλετε τη μάσκα και κάτω από τα βλέφαρα και στο λαιμό, τότε πρώτο βάζετε τη μάσκα στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ και μετά βάζετε μέσα στη μασκούλα κάποιο λαδάκι, ηλιόλαδο, βερικοκέλιο, αμυγδαλέλιο, σταφυροκοκουτσέλιο. Βάζετε 1 κουταλάκι γλυκού και μετά βάζετε τη μάσκα στα κάτω βλέφαρα και στο λαιμό. Για να μην χάσουμε lifting δράση της μάσκας, μαλακώστε τη μάσκα με μια υγρή ζεστή πετσέτα και μετά ξεπλένετε τη μάσκα με μπόλικο χλιαρό νερό και μετά από 10-15 λεπτά βάζετε την κρέμα σας. Αυτή η μάσκα, πολύ εύκολη μάσκα ήθελα να σας δείξω σήμερα. Αν να την κάνετε, θέλω να μου γράψετε τις συντυπώσεις σας. Γεια σας, να είστε πάντα καλά!